Η ομορφιά της ζωής κρύβεται σε ένα καλομαγειρεμένο φαγητό, στους εκλεκτούς μεζέδες, σε ένα ποτήρι κρασί ή τσίπουρο με φίλους. Η ομορφιά της ζωής βρίσκεται στη γωνιά. Την όμορφη γωνιά που φτιάξαμε με αγάπη και μεράκι για όλους εσάς. Ταβέρνα Ψητοπολείο, όμορφη γωνιά. Πίτες, λακταριστός γύρος και ζουμερά σουβλάκια. Mix grill για να τα δοκιμάσεις όλα. Ολόφρεσκα θαλασσινά και γαρίδο μακαρονάδες. Και για τους λάτρεις των μαγειρευτών, παστίτσιο, μουσακάς και γεμιστά. Ταβέρνα Ψητοπολείο, όμορφη γωνιά. Στο Δρέπανο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-92534. Όμορφη γωνιά. Εδώ βρίσκεται η ομορφιά της ζωής. Καλησπέρα σας. Πάμε λοιπόν σε μια ακόμα ιντερνετική εκπομπή να δούμε τα θέματα που κάναμε την εβδομάδα που μας πέρασε. Ξεκινάμε με τον Φίνικα που παρότι προσπάθησε δεν μπόρεσε να πάρει επιτυχή αποτέλεσμα. Κόντρα στη ροή του αγώνα δέχτηκε γκολ, αυτόν γκολ μάλιστα, και έτσι έχασε από τον Χαραβγιακό 1-0. Παρ' όλα αυτά παραμένει στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Παπαϊωάννου κέρδισε την μπάλα ο Πούτσι δυνατά. Χάθηκε όμως πάλι η μπάλα στην κατοχή του Χαραβγιακού. Προσπαθεί τώρα να βρουν το Γερόλιμο πλάγια. Δεν θα τα καταφέρει αυτό να συγκρατήσει την μπάλα. Βγήκε πάλι μπροστά. Δεν τα κατάφερε. Να δούμε τώρα τον Παπαϊωάννου. Κάνει την βαθιά μπάλια. Δεν μπόρεσε ο Τριανταφύλου να σταματήσει την μπάλα, διώχνουν του Χαραβιακού και προσπαθούν τώρα να βγουν στην κόντρα με τον Πλούμη που έχει χώρο. Πλούμης κάνει την μπαλιά και έχουμε αυτογκόλ. Αυτογκόλ λοιπόν, γίνεται το 1-0 για τον Χαραβιακό. Όταν ο Πλούμης βγήκε από τα πλάγια έκανε την παλιά μέσα στην περιοχή. Η μπάλα βρήκε σε κάποιο πόδι και κατέληξε στα δίχτυα του Φίνικα. Περίπου στο 30 λεπτό ο Χαραβιακός ανοίγει το σκορ. Επίθεση για τον Φίνικα. Μια μπροστινή μπαλιά για τον Τριανταφύλου που δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Την διεκδικεί εδώ τώρα ο Γεωργίου, πέφτει κάτω. Προσπάθησε, ενώ ήταν πεσμένο από το σπέκ του, δεν τα κατάφερε όμως. Καρέλης. Καρέλης περνάει από την πλάγια γραμμή, περνάει από τον αντιπαλό του, βγάζει την παλιά. Δεν φτάνει όμως στον Θωμά η μπάλα. Ο Χατζησοφρονίου, λάθος Χατζησοφρονίου. Τριμπόνιας. Επίθεση για τον Φίνικα που δεν πέρασε. Χατζησοφρονίου. Ωραία για τον Πούτσι, ο Πούτσι θα προλάβει. Γίνεται η κόντρα, αν βγει η μπάλα με κόνερ, όχι πρόλαβε και διώξε την μπάλα σε πλάγιο από το σωστή του Χαραβιακού. Μούγιο στο πλάγιο. Κεφαλιά προς τα πίσω, καλή, αλλά πέρασε out. Ο Παναργιακός κέρδισε τον Αργοναύτη με σκόρ 1-0. Η νίκη και η πρώτη θέση στη βαθμολογία επισκιάστηκε όμως από τον σοβαρό τραυματισμό του αρχηγού, του Ρέμου του Μαρίνη. Μας μιλάει ο πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Τσιόδρας Σαράτης Τσιόδρας. Κύριε Τσιόδρα, ο Παναργιακός κέρδισε στο ντέρμπι του ομίλου τον Αργοναύτη, κατέκτησε την πρώτη θέση και με διαφορά. Όλα όμως επισκιάστηκαν από τον σοβαρό τραυματισμό του αρχηγού της ομάδας του Ρέμου του Μαρίνη. Όσον αφορά το παιχνίδι, δεν θα μιλήσω ποδοσφαιρικά. Το μόνο που χαίρομαι ότι η ομάδα κέρδισε και κατέκτησε την πρώτη θέση. Έχουμε δύσκολη δουλειά από εδώ και στο εξής. Ξεκινάνε τα play-off. Θέλουμε να κατακτήσουμε την πρώτη θέση στα play-off για να μπορέσουμε να πάμε στα δεύτερα play-off που οδηγούν στην γάμα εθνική, αυτός που είναι ο στόχος της ομάδας μας από την αρχή, και δεν πρέπει να είναι κι άλλος ο στόχος γιατί είμαστε ο Παναργιακός. Αλλά πραγματικά δεν έχουμε χαρεί αυτή τη νίκη καθόλου, όλη η ομάδα, τα παιδιά, η διοίκηση, γιατί δυστυχώς επισκιάστηκε τον τραυματισμό, τον άσχημο τραυματισμό του αρχηγού μας. Δεν έχουμε ακόμα αποτελέσματα, θα κάνουμε τη μαγνητική αύριο. Ευχόμαστε να μην έχει κάτι σοβαρό για να τον έχουμε σύντομα κοντά μας.
θα παίξουμε και για το Ρέμους. Αυτή είναι η αλήθεια, όλα τα παιδιά θα μαζευτούν πάλι και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε? Και η άτυχη στιγμή ήρθε στο τέλος του αγώνα, έτσι. Η άτυχη στιγμή ήρθε στο τέλος του αγώνα και ήρθε από μια φάση την οποία δεν την κατάλαβε και κανένας. Ανύποπτη φάση. Δυστυχώς. Και δεν μας άφησε να χαρούμε. Το πιο βασικό είναι ότι δεν μας άφησε να χαρούμε ότι δεν έγινε. Ναι. Πραγματικά όλοι συναγωγηθήκαμε και δεν μπορέσαμε να γελάσουμε. Να ευχαριστηθείτε την νίκη, την πρωτιά. Συνεχίζουμε. Δεν αλλάζει. Ο στόχος είναι στόχος. Ο αρχηγός μας θα είναι κοντά μας όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εμείς δεν αλλάζουμε πορεία. Έχουμε στόχο τον προαθλητισμό. Να βγούμε πρωταθλητές και να βγούμε να πάμε στην Γάμα Αθηνική. Είναι ένας δύσκολος δρόμος. Αλλά επειδή το θέλουμε πάρα πολύ και έχουμε όλοι τον ίδιο στόχο, διοίκηση, ποδοσφαιριστές, τεχνικό team, πιστεύω θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Αρκεί να έχουμε τον κόσμο κοντά μας. Θέλουμε πραγματικά, θέλαμε περισσότερο κόσμο την Κυριακή στο γήπεδο. Ήταν και ο καιρός λιγάκι που χάλασε τον κόσμο, έτσι. Κόψαμε πολύ λίγα εισιτήρια. Η ομάδα χρειάζεται τον κόσμο. Ο Παναριακός είναι ομάδα του Άργους και δεν υπάρχει. Δεν είναι ομάδα του Μικη, ούτε δική μου. Εγώ σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι. Κάνω μια προσπάθεια, εγώ και η οικογένειά μου και η διοίκηση και τα παιδιά και οι ποδοσφαιριστές, για να ξαναπαραφέρουμε τον Παναγιακό σε μια καλύτερη κατηγορία και ευχόμαστε να πάμε και ακόμα πιο ψηλά, αν μπορέσουμε. Αλλά χρειαζόμαστε τον κόσμο κοντά μας. Ο κόσμος απέχει από την ομάδα και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επισημάνω και θέλω πραγματικά να ξεκινήσουν οι Παναριακοί, αυτοί που αγαπάνε τον Παναριακό, γιατί έχουμε πάρα πολλούς φιλάθλους που τους έχουμε επικράνει στο παρελθόν. Θέλουμε να τους ξαναφέρουμε κοντά μας. Ζητάω πραγματικά να είναι ο κόσμος κοντά στην ομάδα και να στηρίξει σε όλα αυτά τα δύσκολα παιχνίδια που θα έχουμε στα play-off. Με ευρύ σκορ 5-0, το Δρέπανο κέρδισε τον Παναπλιακό. Ένα παιχνίδι που δείξαμε live και ας δούμε το ρεπορτάζ του αγώνα. Το Δρέπανο με τον Κρακούλη προσπαθεί να βγει μπροστά. Μια βαθιά παλιά για τον Μαούρη. Μαούρης θα κάνει την παλιά, καλή παλιά. Λασέ και πολύ καλή απόκριση από το συγκεκριμένο. Αλλά πήρε το rebound εκεί ο Ξυλινάς και με κοντινό πλασέ νίξε τον τερματοφύλακα. Τον τερματοφύλακα του Παναπλιακού, ανοίγοντας το σκορ για το Δρέπανο στο 20 λεπτό του αγώνα. Ένα παιχνίδι προσφορά από το λογιστικό φορολογικό γραφείο του Γιώργου του Καχρημάνη. Πάλι προϋποθέσεις ευδιασμού. Αν θα βγει η μπάλα στο Μαούρη, βγήκε πολύ καλή μπαλιά. Ο Μαούρης πλασάρει, ο Ξυλινάς για άλλη μια φορά αντιδρά. Μπράβο στον νεαρό τερματοφύλακα, δεύτερη καλή επέμβαση. Νέο σουτ, την μπάλα στο δοκάρι, ναι, στο δοκάρι. Εκπληκτική ευκαιρία για το Δρέπανο που έχει ανεβάσει πια ρυθμούς. Προσπαθεί ο Παναπλιακός με τον Γκολέμι. Γκολέμις περνάει αντίπαλο, προσπαθεί να κάνει το σουτ, θα το κάνει. Πέφτει ο Σκούρτη και μαζεύει. Φτάνουμε λοιπόν στο ημίωρο του αγώνα. 1-0 προηγεί το Δρέπανο με τον γκολ του Ξυλινά. Στο 20, καλή μπροστινή παλιά για να δούμε ο Βαβακάς. Πέφτει κάτω. Δεν έχει δείξει κάτι για να δω ή έχει δείξει. Γιατί βλέπω την επόπτη που πάει προς τα εκεί. Έχει δείξει πέναλτι. Νομίζω ότι έχει δώσει πέναλτι. Πάει προς τα εκεί ο κύριος Καπετάνιος. Είναι και τραυματισμένος ο Βαβακάς. Γιαούρης, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Χάνεται μεγάλη ευκαιρία για το Δρέπανο. Το 1-0 παραμένει. Ωραία προσπάθεια. Γίνεται το σούτ, αλλά κοντράρει το σούτ από τον Κρακούλη. Νέο σούτ πάλι μπάλα κοντά. Καλό σούτ και φανταστική επέμβαση από τον τερματοφύλακα το συγκριμή. Ίσως η πιο όμορφη φάση του αγώνα. Μανιάτε το Δρέπανο, μια νεανική ομάδα. Αρχίζει σιγά σιγά τα παιδιά να μπαίνουν στη φιλοσοφία σου. Σήμερα μια εύκολη νίκη, αλλά είδαμε έπαιξες καλά προσπαθώντας από τα πλάγια να ανοίξει η ομάδα την αντίπαλη άμυνα. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια και πράγματι γίνεται προσπάθεια να αλλάξει λίγο η φιλοσοφία του συλλόγου που πάντα ήταν επιθετική. Προσπαθούμε να βάλουμε τα παιδιά που είναι μικρά σε ηλικία σε ένα δρόμο, να καθοδηγήσουμε τα παιδιά να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο βασικά. Να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο βασικά και είναι μέλημά μας όλων να αγκαλιάσουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται φέτος στο Δρέπανο. Είναι μικρά παιδιά, όπως είπες, και 2-3 έμπειρους. Στόχος μας είναι να παίξουμε, να μάθουμε λίγο πιο καλά το ποδόσφαιρο, να έχουμε πιο πολλές εμπειρίες, ας το πω έτσι,
για τα παιδιά που δεν είχαν τα προηγούμενα χρόνια τόσες πολλές εμπειρίες, με τη βοήθεια 2-3 έμπειρων παιχτών που καθοδηγούν και αυτοί μέσα στο παιχνίδι. Είμαι ευχαριστημένος από το παιχνίδι. Ήταν μια νίκη όμορφη, όταν κερδίζεις είναι όμορφο συνέστημα. Χάσαμε αρκετά γκολ, θα πρέπει να επιμείνουμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Πετύχαμε κάποια όμορφα γκολ, κάποιες ωραίες ενέργειες. Πραγματικά είμαι πολύ ευχαριστημένος σήμερα. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Και έχει ξεκινήσει και μια προσπάθεια με τις Ακαδημίες, έτσι. Έχει συνεργασία με την Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Ναι, έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια στο θέμα Ακαδημιών. Έχουμε συνεργαστεί με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και έχουμε τη βοήθειά τους. Τους ευχαριστώ γι' αυτό. Στόχος μας είναι να μάθουν το ποδόσφαιρο και το ήθος και πραγματικά να βγουν στην κοινωνία και σαν άνθρωποι, γιατί το ποδόσφαιρο προσφέρει πολλές ευκαιρίες να δικτυωθούν και σαν άνθρωποι και να γίνουν καλύτεροι ποδοσφαιριστές, χαρακτήρες, να πάρουν όλα την ευγενή άμυλα που δίνει το ποδόσφαιρο. Χαρά μας είναι να εγγραφούν περισσότερα παιδιά. Έχουμε ένα αριθμό 35 με 40 παιδιά. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι για το σκοπό αυτό. Θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της ΕΠΣΕ που θα πάρουμε μέρος. Και αυτά τα παιδιά θα είναι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, θεωρώ, και στην Αργολίδα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Η αθλήτρια του Φίδωνα, η Μαρισόφη Μούγιου, ήδη βρίσκεται στην Βοσνία ως μέλος της Εθνικής Ομάδας Κορασίδων στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Την βρήκαμε και μας μίλησε για την κλήση της. Ας ακούσουμε λοιπόν τι είπε. Μαρισόφη, πριν λίγες ημέρες κλήθηκες στην Εθνική Ομάδα των Κορασίδων. Τιμή τόσο για σένα όσο για το Φίδωνα και το αργολικό γυναικείο ποδόσφαιρο. Σίγουρα είμαι υπερήφανη για τον εαυτό μου και θα τιμήσω τη χώρα μας στο εξωτερικό. Θα πάρεις μέρος σε φιλικούς αγώνες, έτσι πλάι. Ναι, βεβαίως. Θα πάμε στη Βοσνία για φιλικούς αγώνες σε λίγες μέρες. Ελπίζω να τιμήσω την χώρα μας εκεί. Και στο προηγούμενο παιχνίδι που σε είδα και μεταδώσαμε, βέβαια, είχε μια πολύ καλή απόδοση και βλέπουμε σιγά σιγά όχι μόνο να σταθεροποιείσαι, αλλά και να ανοίγεις πόρτες παραπάνω. Εννοείται, με σκληρή δουλειά όλα γίνονται, όλα μπορούμε να τα πετύχουμε, αρκεί να μην σταματήσουμε ποτέ να δουλεύουμε. Είστε μια ποδοσφαιρική οικογένεια, έτσι, όλα τα αδέρφια, πόσα αδέρφια είστε? Είμαστε τρία αδέρφια και ο αδερφός μου, ναι, και ο αδερφός μου μεγάλος είχε κληθεί και αυτό στην Εθνική, στη ΣΚΑΠΑ, και είμαι στα χνάρια τους, να λέμε. Στα βήματά τους. Ακριβώς. Καλή επιτυχία, Μαρισόφη. Ευχαριστώ πολύ. Η αναγέννηση του handball στο Ναύπλιο έρχεται μέσα από τον Πολυνίκη Ναυπλίου. Έχουμε λοιπόν και γυναικεία ομάδα handball που συμμετέχει στην Α2 εθνική κατηγορία. Τα Κυριακή απέναντι στην Δόξα Βίρο μπορεί να μην τα κατάφεραν τα κορίτσια μας, όμως την προσπάθειά τους την έκαναν. Ας δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ. Η Όλγα παίζει μαζί με την κόρη της. Ναι, ακριβώς. Τι σ' αρέσει στο handball, πώς βλέπεις όλο αυτό το ενδιαφέρον?
Κοίταξε να δείτε, αυτό ξεκίνησε πριν 3 χρόνια. Έκανα εγώ την κίνηση και το ξεκίνησα και μάζεψε όλα τα κορίτσια. Θεωρώ ότι χρειαζόταν να γίνει αυτό. Το hardball είναι ένα άθλημα το οποίο είναι ομαδικό, είναι ψυχαγωγικό και εγώ επειδή παίζω και πολλά χρόνια και Α1 έχει τύχει να παίξω, θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει αυτό στην πόλη μας. Και εντάξει, είναι λίγο, είμαστε λίγο η ομάδα μας, δεν έχουμε πολλές ώρες στο γήπεδο και αυτά, αλλά θεωρώ ότι με την πορεία... Έγινε η αρχή προσπάθεια. Ναι, έχει γίνει η αρχή βέβαια. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό και θα προσπαθήσουμε να το συνεχίσουμε. Στη μικρή τι λες, τι συμβουλές δίνεις? Στη μικρή η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ αυστηρή. Της χρειάζεται η αλήθεια είναι, γιατί είναι άπειρη. Δεν έχει εμπειρία η αλήθεια. Δεν το συζητάμε. Πρέπει να είμαστε επιεικείς με τις μικρές ηλικίες, εμείς οι πιο μεγάλες. Έτσι πρέπει να είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Μέσα από τον Πολυνίκη γίνεται μια προσπάθεια στο handball. Εδώ εσείς προπονητής στο γυναικείο, δουλεύετε και τις ακαδημίες όμως. Δουλεύουμε και τις ακαδημίες. Αυτός είναι ο στόχος του Πολυνίκη ουσιαστικά. Να βγουν παιδάκια από τα σπλάχνα της ομάδας, να δουλέψουμε τις ακαδημίες, να βγουν αγόρια και κορίτσια που θα παντρώσουν την αντρική και την γυναική ομάδα. Αυτός είναι ο στόχος. Είσαστε ευχαριστημένος με την όλη δουλειά που γίνεται μέσα στις δυσκολίες των συνθήκων που έχουμε? Εντάξει, τα τελευταία 2 χρόνια οι συνθήκες είναι δύσκολες για όλα τα αθλήματα, για όλα τα επαγγέλματα. Ξέρουμε πώς έχει. Και αυτό εμάς μας έχει πάει πίσω, αλλά προσπαθούμε, δεν το βάζουμε κάτι. Παιδάκια έρχονται στην ακαδημία? Έρχονται παιδάκια, ναι, έχουμε παιδάκια, είμαστε ικανοποιημένοι. Η Κωνσταντίνα η Λουμπαδία είναι η παλιότερη, ίσως εδώ στην ομάδα, που παίζει handball, έτσι. Καλησπέρα. Πολλά χρόνια στο χάρτη. Πολλά, 25. 25 χρόνια. 25 χρόνια. Ξεκίνησες από την... Από τον Αργολικό. Από τον Αργολικό. Έπαιξες στην... και σε... Έχω παίξει Πανετολικό, Σαλαμίνα, Λουτράκι, πολλές ομάδες. Επέστρεψες στον Άφλιο εδώ να βοηθήσεις την αρχή που γίνεται στον Πολυνίκη, έτσι. Ναι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Εντάξει, προσπάθεια, θέλει προσπάθεια. Δονιά η Χατζάρα. Ένα κορίτσι από το Άργος ενισχύει την ομάδα του Πολυνίκη, έτσι. Ναι. Πώς βλέπεις έτσι την προσπάθεια που γίνεται και τη σχέση σου με το handball, σε θυμάμαι από τα σχολικά εγώ. Ναι, η αλήθεια ήμουνα από μικρή, από πρώτη δημοτικού παίζω handball. Είμαστε μια ομάδα πολύ καλή, πιστεύω. Τώρα θα δείξει, η προσπάθεια μετράει. Καλή επιτυχία, Αντωνιά. Ευχαριστούμε, γεια. Μία νίκη, μία ήττα. Είναι ο απολογισμός των μεικτών ομάδων της ΕΠΣ Αργολίδας στους αγώνες που έδωσαν με τις αντίστοιχες ομάδες της Ανατολικής Αττικής. Η μικρή, η K15, έχασε 2-1, ενώ η K17 πέτυχε μεγάλη νίκη και έδισε 1-0. Ας δούμε το ρεπορτάζ από τον αγώνα. Από ό,τι βλέπω, υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές στην Αργολίδα. Και γιατί όχι να τα επόμενα χρόνια να βασιστούμε σε αυτούς τους προσφυγιστές, έτσι. Υπάρχει πολύ ταλέντο, αυτό βλέπω εγώ, και μπράβο τους. Κύριε Λαμπριανέ, την προηγούμενη εβδομάδα ζήσαμε ένα συνταρακτικό, άσημο γεγονός τον νεαρό ποδοσφαιριστή της Ηλιούπολης. Τον είχατε παίξει βέβαια αντίπαλο και εσείς και ο Φίνικας. Δύο λόγια για αυτό το άτυχο παιδί, το άτυχο γεγονός. Ας είναι το τελευταίο γεγονός αυτό. Ας είναι το τελευταίο γεγονός μέσα στα γήπεδα. Ήταν τραγικό γεγονός. Σκεφτόμαστε συνέχεια τους συμπαίκτες του, πως μπορεί να σε διψολογική κατάσταση μπορεί να βρίσκονται αυτή τη στιγμή όταν βλέπουν ένα τέτοιο γεγονός. Ακόμη και οι ποδοσφαιριστές της δικιάς μας ομάδας, να σας πω την αλήθεια, πάθανε σοκ και εκείνη τη μέρα, ειδικά στην προπόνηση, δεν ήξερα πώς να συμπεριφερθούν, αν θα δώσουν 100% για να κάνουν προπόνηση ή όχι κτλ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει το παιδί και ας είναι το τελευταίο, όπως είπα γεγονός. Προσπαθεί εκεί ο Κουτρουλάκος να διεκδικήσει την μπάλα. Να ο Καραργύρης που προσπάθησε να περάσει, έχασε την μπάλα. Επιμένει όμως η Αργολίδα με τον Μπελμπά. Μπελμπά, καλή παλιά μέσα στην περιοχή. Δεν προλάβα να την εκμεταλλευτούν οι ποδοσφαιριστές της Αργολίδας. Μπροστινή παλιά. Offside, υπάρχει offside. Πεντέλος. Επιθετική προσπάθεια για την ομάδα του Πειραιά. Το φαούλ με τον Γενούζη, Σιρεγγέλα, τον Νόντα το Σιρεγγέλα, μπάλα μέσα στην περιοχή,
Έδιωξε με το πόδι ο Αγγελίδης, αλλά λίγο ήθελε να στείλει και την μπάλα προς την εστία του. Θα πάει για το κόρνερο με το νούμερο 3 ο Θεοδωρακόπουλος. Δυνατό στην άλλη πλευρά, θα φύγει out η μπάλα. Πάλι η Αργολίδα είναι στην επίθεση. Προσπαθεί να βγει μπροστά. Έχουμε φάουλ, νέο φάουλ υπέρ της Αργολίδας. Το φάουλ το οποίο κέρδισε ο Πίπας. Ο αέρας, είπαμε, είναι ευνοϊκός στο πρώτο μήχρο για την Αργολίδα. Να δούμε, θα το εκμεταλλευτεί. Μπάλα μέσα στην περιοχή, βγαίνει και πάλι και μαζεύει ο Κορασίδης. Τι θα του περάσει την παλιά. Θα περάσει την παλιά στον Αγγελίδη που κλείνεται εκεί. Από... Και να δούμε το κόρνερ. Έχουμε το κόρνερ. Το κόρνερ. Έκλεισε ο Παπαδόπουλος η μπάλα, κοντράρισε, βγήκε προς τα έξω, έγινε το σουτ. Νέα κόντρα και μπάλα κόρνερ. Κοκκόνιση σου έγινε η φάουλα, λάβησε το πλεονέκτημα, φύγει στον Πίπα. Ο Πίπας έσπασε ωραία την μπάλα για τον Πίκουλη, αλλά βγήκε πιο γρήγορα ο Κούστας και έδιωξε την μπάλα. Έγινε το λάθος και έχουμε πέναλτι. Έγινε το λάθος και έχουμε πέναλτι για την Αργολίδα. Ευκαιρία για την Αργολίδα να ανοίξει το σκορ. Σε αυτή την φάση που φαινόταν χαμένη, αλλά τελικά η επιμονή των παικτών της Αργολίδας τους επέφερε το πέναλτι. Έτοιμος ο Καρατζούλης, πάει στην μπάλα, θα πλασάρει, ασύλει την μπάλα στα δίκτυα. Η Αργολίδα ανοίγει το σκορ, κάνει το 1-0 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Καρατζούλη. Η ομορφιά της ζωής κρύβεται σε ένα καλομαγειρεμένο φαγητό, στους εκλεκτούς μεζέδες, σε ένα ποτήρι κρασί ή τσίπουρο με φίλους. Η ομορφιά της ζωής βρίσκεται στη γωνιά. Την όμορφη γωνιά που φτιάξαμε με αγάπη και μεράκι για όλους εσάς. Ταβέρνα Ψητοπολείο, όμορφη γωνιά. Πίτες, λαχταριστός γύρος και ζουμερά σουβλάκια. Mix grill για να τα δοκιμάσεις όλα. Ολόφρεσκα θαλασσινά και γαρίδο μακαρονάδες. Και για τους λάτρεις των μαγειρευτών, παστίτσιο, μουσακάς και γεμιστά. Ταβέρνα Ψητοπολείο, όμορφη γωνιά. Στο Δρέπανο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-92534. Όμορφη γωνιά. Εδώ βρίσκεται η ομορφιά της ζωής. Η αθλήτρια του Φίδωνα, η Μαρισόφη Μούγιου, ήδη βρίσκεται στην Βοσνία ως μέλος της Εθνικής Ομάδας Κορασίδων στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Την βρήκαμε και μας μίλησε για την κλήση της. Ας ακούσουμε λοιπόν τι είπε. Μαρισόφη, πριν λίγες ημέρες κλήθηκες στην Εθνική Ομάδα των Κορασίδων. Τιμή τόσο για σένα όσο για το Φίδωνα και το αργολικό γυναικείο ποδόσφαιρο. Σίγουρα. Είμαι υπερήφανη για τον εαυτό μου και θα τιμήσω τη χώρα μας στο εξωτερικό. Θα πάρεις μέρος σε φιλικούς αγώνες, έτσι πλάκι. Ναι, βεβαίως. Θα πάμε στη Βοσνία για φιλικούς αγώνες σε λίγες μέρες. Ελπίζω να τιμήσω την χώρα μας εκεί. Και στο προηγούμενο παιχνίδι που σε είδα και μεταδώσαμε, βέβαια, είχε μια πολύ καλή απόδοση και βλέπουμε σιγά σιγά όχι μόνο να σταθεροποιείσαι, αλλά και να ανοίγεις πόρτες παραπάνω. Εννοείται, με σκληρή δουλειά όλα γίνονται, όλα μπορούμε να τα πετύχουμε, αρκεί να μην σταματήσουμε ποτέ να δουλεύουμε. Είστε μια ποδοσφαιρική οικογένεια, έτσι, όλα τα αδέρφια, πόσα αδέρφια είστε? Είμαστε 3 αδέρφια και ο αδερφός μου, ναι, και ο αδερφός μου μεγάλος είχε κληθεί και αυτό στην Εθνική, στη ΣΚΑΠΑ, και είμαι στα χνάρια τους, να λέμε. Στα βήματά τους. Ακριβώς. Καλή επιτυχία, Μαρισόφη. Ευχαριστώ πολύ.
σημαντική, πολύ καλή μάλλον δουλειά γίνεται στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου του Αριστεία Άργος. Δεκάδες παιδιά βγαίνουν, μάλιστα ήδη πολλά παιδιά βρίσκονται από, που έχουν ξεκινήσει από τις Ακαδημίες, βρίσκονται σε ομάδες πρώτης εθνικής κατηγορίας. Μια μηχανή παραγωγής ταλέντων πραγματικά. Να δούμε λοιπόν τι μας είπε ο Πλεόβουλος Καλτάκης. Κύριε Καλτάκη, η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Αριστεία Άργος θεωρείται, και όχι απλώς θεωρείται, είναι ίσως η πιο επιτυχημένη ακαδημία στην Αργολίδα. Έχει αναδείξει ποδοσφαιριστές που παίζουν μάλιστα και σε μεγάλες ομάδες και συνεχώς βγάζει ταλέντα. Είναι η πραγματικότητα αυτό. Λειτουργούμε εδώ και 20 χρόνια στο χώρο. Επενδύουμε πάνω στα μικρά παιδιά. Είναι μια δουλειά που μας αρέσει. Μας αρέσει να βλέπουμε τα παιδιά να εξελίσσονται και να βρίσκουν το δρόμο τους στο ποδοσφαιρικό και τον κοινωνικό. Έχουμε αναδείξει αρκετούς παίχτες, πολλούς θα έλεγα, και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε μεγάλες ομάδες της Α κατηγορίας. Χαρακτηριστικά σας λέω ότι ο Δουβίκας ξεκίνησε από εδώ, ο Τάσος ο Δουβίκας, ο Φάνης ο Μαυρομάτης, παιδιά που παίζουν σε μεγάλες ομάδες, σε Α εθνική κατηγορία, στη Σούπερ Λίγκα, όπως επίσης και σε Β' εθνική πολλά παιδιά που παίζουν και έχουν προοπτική και αυτά να εξελιχθούν. Ακόμα φέτος το καλοκαίρι ένα παιδί, ένας τερματοφύλακας, ο Μπελερίς, πήγε στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι, ήταν εξαιρετικό ταλέντο από μικρό ο Μπελερίς. Τον είδαν σε ένα τουρνά που είχαμε πάει επάνω στην Καρδίτσα και εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ. Βέβαια το παιδί ξέραμε εμείς ότι είχε πολλά προσόντα και ότι θα κατέληγε σε μεγάλη ομάδα, αλλά ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρθηκε πιο πολύ από όλες τις άλλες ομάδες Α εθνικής και φέτος το καλοκαίρι το πήγαμε πάνω στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι πολύ ευχαριστημένο το παιδί, είναι πολύ μεγάλο σύλλογος ο ΠΑΟΚ, είναι οργανωμένη η ακαδημίες του και είναι ευχαριστημένος και ευελπιστούμε και αυτό να έχει μια εξέλιξη πολύ καλή στην Α κατηγορία, να γίνει και αυτός επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Και βέβαια ο μεγάλος αριθμός, ο μεγάλος όγκος των παιδιών που βγαίνουν από εδώ από τις ακαδημίες μας επανδρώνουν όλες τις ομάδες του τοπικού της Αργολίδας. Είναι μια δουλειά που, επαναλαμβάνω, μας αρέσει πάρα πολύ. Δουλεύουμε με μεράκι, με οργάνωση. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Όμως είμαστε όλοι πάνω στο δρόμο αυτό και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Βοηθάμε τα παιδιά σε ό,τι μας ζητάνε. Οι γονείς είναι κοντά μας και δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να εξελιχθούν τα παιδιά και στην κοινωνία να γίνουν καλοί άνθρωποι, αλλά και ποδοσφαιρικά να βγουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Μάλιστα, στα τελευταία παιχνίδια που μεταδώσαμε των μεικτών ομάδων της ΕΠΣ Αργολίδας, η πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών ήταν από εδώ. Ναι, ναι, όλα τα χρόνια. Όχι μόνο τώρα. Όλα τα χρόνια οι μεικτές ομάδες κατά βάση στηρίζονται στα δικά μας τα παιδιά. Νομίζω ότι η δουλειά που κάνουμε δικαίως φαίνεται και στις μικρές ομάδες και είναι πολύ καλό αυτό, γιατί από εκεί υπάρχουν και οι σκάουτερ που βλέπουν τα παιδιά, ναι, και ναι, από ναι, μικρά μας τονίζουν ότι υπάρχουν αυτά και αυτά τα ταλέντα, ναι, μας ενδιαφέρουν, προσέξτε τα λίγο περισσότερο, και όλο αυτό δημιουργεί μια εικόνα καλή στην Ακαδημία που, επαναλαμβάνω, όλοι δουλεύουμε προσεκτικά και με μεγάλη διάθεση. Ναι, και φέτος είδαμε, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, πολλά παιδιά πήγαν στις ομάδες K17, K19 του Αστέρα Τρίπολης. Ναι, εκεί έχουμε πολλούς παίχτες. Εκεί, επειδή είναι κοντά και εξυπηρετεί ο Αστέρας τις διαδρομές και τη διαμονή των παιδιών, έχουμε πολλούς παίχτες σε όλες τις κατηγορίες. Και εκεί έχουν ήδη γίνει επαγγελματίες από τα 15 τους χρόνια γύρω στα 6-7 παιδιά, που μάλιστα και ο ένας από αυτούς κάνει προπονήσεις με τη μεγάλη ομάδα που είναι ο Ζουγλής, και έχει περιθώριο και αυτός να παίξει στην πρώτη ομάδα. Όμως η πιο μικρή από πίσω είναι τόσο καλά ταλέντα που είμαστε σίγουροι ότι και αυτοί θα παίξουν ποδόσφαιρο σε μεγάλες κατηγορίες. Είναι σίγουρο. Λουλούδια, γλυκά, μπαλόνια, αρκουδάκια και άλλα πολλά που δείχνουν την αγάπη μας προς τον σύντροφό μας ή την σύντροφό μας, επιβάλλει η σημερινή ημέρα, η ημέρα του Βαλεντίνου. Επισκεφθήκαμε λοιπόν τα τοπία Λιμπέρης και το ανθοπολείο Άνθη Ενίκο και κάναμε ένα ενδιαφέρον, όμορφο, γλυκό ρεπορτάζ. Δείτε το λοιπόν.
πολύο Άνθη Ενίκο. Τρία πραγματικά λουλούδια συναντήσαμε εδώ. Η μέρα σήμερα επιβάλλει το λουλούδι, έτσι Κατερίνα? Εννοείται, η μέρα των ερωτευμένων. Βέβαια. Τι προτείνατε εσείς στον κόσμο? Κυρίως κόκκινα τριαντάφυλλα. Ναι, βέβαια. Μετά κάποιες συνθέσεις, μπουκέτα με διάφορα τριανταφυλάκια σε χρώματα. Διάφορα κασπουδάκια έτσι με ωραία. Ωραίες τεσούλες, ναι. Καρδούλες, μπαλονάκια, αρκουδάκια, τριαντάφυλλα Forever Roses, τα οποία μένουν για πάντα. Αυτά, μπουκετάκια, έχουμε πάρα πολλά πράγματα, πολλές επιλογές. Ο καθένας θα διαλέξει ό,τι θέλει. Αναλόγως με την τσέπη του, με το πορτοφόλι του και το γούστο του. Επειδή είπατε αυτό, τιμές λογικές. Λογικές, αλλά λίγο αυξημένες λόγω της ημέρας, ναι. Δεν είναι οι κανονικές μας τιμές αυτές, αλλά υπάρχει η απήχηση και έρχονται πολλοί ερωτευμένοι, κυρίως άντρες. Αυτό είναι ειδήσι που μας λέτε. Ναι, ναι, κυρίως άντρες. Το 99% είναι άντρες. Ναι, ναι. Από ό,τι και όση ώρα ήμασταν εδώ, είδαμε αρκετό κόσμο. Από ό,τι φαίνεται, ο κόσμος το τηρεί το έθιμο, έτσι. Ναι, ναι, ευτυχώς και φέτος ήταν μια καλή χρονιά. Και ίσως λόγω των δεινών που έχει περάσει ο Έλληνας, βρήκε ναι, και. Ναι, το χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε. Ναι, 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 για να ξεφεύγουμε, να προσφέρουμε ένα λουλούδι στην αγαπημένη, στον αγαπημένο μας. Και να περάσουμε όμορφα. Κίνηση, ναι. Και να περάσουν όλοι όμορφα σήμερα. Η μέρα δείχνοντας έτσι την αγάπη μας προς τον σύντροφο ή την σύντροφό μας. Σωστά. Είναι ένας ωραίος τρόπος το λουλούδι να δείξουμε την αγάπη μας. Και νομίζω από ανέκαθεν πάντα το λουλούδι ήταν αυτό. Κυρίως το λουλούδι. Ναι. Κυρίως το λουλούδι. Λοιπόν, κλείνοντας μια ευχή για την ημέρα. Να είστε όλοι καλά, να αγαπάτε, να ερωτευόσαστε με όλη σας την καρδιά και χαμόγελο. Γεια να. Την ίδια ευχή με την είναι Κατερίνα. Συμφωνώ πάντα με το αφεντικό μου. Χρόνια πολλά σε όλους τους ερωτευμένους. Είσαστε ερωτευμένοι. Όχι, όχι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλά, καλά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για ένα γλυκό προσαρμοσμένο στην ημέρα του Βαλεντίνου. Γλυκαθείτε κι εσείς. Του Αγίου Βαλεντίνου σήμερα και φυσικά και τα ζαχαροπλαστή έχουν προσαρμοστεί ανάλογα με την ημέρα. Βρισκόμαστε στο ζαχαροπλαστή της οικογένειας Λιμπέρι εδώ στο Άργος. Τούρτες, τούρτες, σχήμα καρδούλας, μια τεράστια καρδιά έξω και η Φωτεινή θα μας εξηγήσει. Φωτεινή, θα πούμε. Γεια σας. Έχουμε πολύ ωραίες τούρτες αμυγδάλου. Έχουμε κοκ σε σχήμα καρδιάς, σοκολατίνες. Πολύ ωραίες με βανίλια Μαδαγασκάρης. Τι άλλο. Πάστες ατομικές, κούκκις, σοκολατίνες, γάλακτος. Όλα είναι χειροποίητα από εμάς. Ο κόσμος ζητάει για την ημέρα ιδιαίτερα αυτό. Ναι. Νομίζω ότι περισσότερο από άλλες χρονιές. Ναι. Λόγω, πιστεύω ότι παίζει ρόλο, ναι. Όχι, πολύ τραβάνει και τα γλυκά και
που έχουμε σαν γλυφιτζούρια έτσι με μπισκότα, με καρδιές και σοκολατάκια πολύ, τα κλασικά που παίρνουν αυτές τις μέρες, όλα αυτά. Μια γλυκιά ημέρα δηλαδή. Ναι, πολύ. Βοηθάει το γλυκό. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Καλά τα περάσαμε. Την επόμενη φορά θα έχουμε ακόμα περισσότερα θέματα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.